Έτσι, είμαστε σε θα πάμε σε ένα ζαχαροπλαστείο που έχει πάρα πολύ περίεργες γεύσεις παγωτών. Ο Φάνης ο Καραμπατζάκης, λοιπόν, είναι εκεί. Φάνη, καλημέρα. Νάτος. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πού βρίσκεσαι, τι κάνεις? Σας άκουσα. Και τι θα φάμε? Σας άκουσα, είπατε, πολλοί έχουν γενέθλια. Ήρθαμε λοιπόν εδώ με το τηλεοπτικό συνεργείο μας να πάρουμε σε ένα ζαχαροπλαστείο στην Πανόρμου μία τούρτα. Και το μάτι του operator man, το αετήσιο μάτι του, έπεσε πάνω στις γεύσεις των παγωτών. Θα δείτε σιγά σιγά, όσο κάνει πλάνο, τι περίεργες γεύσεις έχει να εδώ. Για να δούμε φρώμα και γεύσεις. Πέραν από τις κλασικές γεύσεις, δηλαδή σοκολάτα, κακάο, βανίλια, κρέμα, μάγκο, σοκολάτα, σοκολατόπιτα, βλέπετε σκιατέλα, τριαντάφυλλο, σαλιγκαρό και βλέπετε τώρα το ταμπελάκι που γράφει κόλυβα. Όπως μου λέει εδώ ο ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου, ο Μιχάλης Γαλανάκης, αυτή η γεύση είναι πρώτη σε πωλήσεις εδώ. Μιχάλη, γράφει το παγωτό κόλυβα. Βγάζουμε. Καταρχήν να πούμε ότι είμαστε στο Λατό, στην Πανόρμου, γιατί τα κόλυβα έχουν πολλούς φανατικούς. Καλημέρα, Μιχάλη. Πώς σας ήρθε η ιδέα αυτή, τι έγινε? Καλημέρα, καλημέρα και από εμάς. Εμείς είμαστε ένα ζαχαροπλαστείο που ειδικευόμαστε στις γεύσεις, τις περίεργες, πολύ περίεργες. Βγάζουμε και τις παραδοσιακές γεύσεις, τα παρφέ, το καϊμάκι, τη σοκολάτα, την μπανάνα. Αλλά είμαστε πάρα πολύ γνωστοί για τις περίεργες γεύσεις. Κάθε καλοκαίρι βγάζουμε από μια περίεργη γεύση. Από πέρυσι έχουμε λανσάρει το παγωτό κόλυβα, που είναι παγκόσμια πρωτοτυπία δική μας. Και γίνεται χαμός, γίνεται δηλαδή, πολύ χαμός. Ανεξάρτητα από το δυσάρεστο. Το πουλάμε ανεξάρτητα από το δυσάρεστο γεγονός, έτσι. Ναι, καλά, σίγουρα. Μιχάλη, δηλαδή φτιάχνετε το παγωτό και μέσα στο παγωτό φτιάχνετε και κόλυβα και τα βάζετε και τα ανακατεύετε. Αυτό γίνεται. Ακριβώς. Μπαίνουν φρέσκα κόλυβα, με εξαίρεση το μαϊντανό, όλη η υπόλοιπη συνταγή του κόλυβου μπαίνει μέσα στο παγωτό. Βάζετε δηλαδή και τα αρώδια που βάζετε μέσα και όλα τα σχετικά. Ρόδι, σιτάρι, σταφίδες, αμύγδαλα, καρύδια, άχνη ζάχαρη, όλα μπαίνουν στο παγωτό και δίνει μια πολύ ωραία γεύση του σιταριού. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα? Ξέρετε, καταρχήν να πούμε κάτι για τα κόλυβα. Στη Θεσσαλονίκη τα τρώνε για πρωινό. Είναι δυναμωτικό, δηλαδή, η αλήθεια. Είναι πολύ το. Έχουν φανατικούς πολύ, σωστό. Η ιδέα μας ήρθε ως εξής. Εμείς, σαν ζαχαροπλαστείο, κάνουμε πολύ συχνά κόλυβα για μνημόσυνα. Μάλιστα. Και πολλές φορές παρατηρήσαμε ότι κάθε φορά που βγάζαμε τα κόλυβα. Και είπατε να τα το σιτάρι και το σουσάμι που. Όχι, όχι. Έρχονταν πολύ κόσμος και μας έλεγε: μυρίζουμε κόλυβα. Μπορείτε να μου κρατήσετε και εμάς ένα μπολάκι, μου κρατήσετε και εμένα λίγα. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που τρώει τα κόλυβα ανεξάρτητα. Και έτσι, έτσι μας ήρθε η ιδέα, επειδή είναι και καλοκαίρι και επειδή μέσα στο παγωτό είναι και πιο δροσιστικό και τρώγεται και πιο ευχάριστα. Άλλες περίεργες γεύσεις. Έτσι το πατεντάραμε, το λανσάραμε και πάει πολύ καλά. Άλλες περίεργες γεύσεις εκτός από έχει τα κόλυμπα βλέπω. Και φανουρόπιτα. Να τι. Είναι εδώ η φανουρόπιτα. Τώρα πλησιάζει η φανουρόπιτα. Είναι το παγωτό που μπορεί να σου φανερώσει κάτι άμα το έχει χάσει. Κάτι περίμενε. Όπα τώρα, περίμενε. Την κάνετε με 7 υλικά όπως πρέπει, τη φανουρόπιτα. Με 13 υλικά που, με 13 υλικά που δεν μπορώ να σας πω ποια είναι. Για να πιάσει, πιάσει τόπο η ευχή. Πιάνει, ναι. Όσοι το τρώνε βρίσκουν πολλά κιλά. Πώς? Βρίσκουν πολλά κιλά, σου λέει. Δεν συμφέρει αυτό. Ναι, άμα έχεις χάσει κιλά, με αυτό τα βρίσκεις. Κύριε Γαλανάκη, δεν συμφέρει καθόλου αυτό που λέτε. Τι άλλη γεύση περίεργη κάνετε? Σαλίγκαρος, τι είναι αυτή η γεύση του σαλίγκαρου? Ο σαλίγκαρος είναι το παραδοσιακό cinnamon roll, το ρολό κανέλας που έχω στα ντονατσάδικα. Και έχει μέσα κομμάτια ρολό κανέλας βουτυγμένα σε γάλα. Είναι πάρα πολύ νόστιμο, πάρα πολύ δυναμωτικό. Πάρα πολύ καλό. Γενικά βγάζουμε πάρα πολύ περίεργες γεύσεις. Βγάζουμε ρούμι, βγάζουμε μέντα. Μάλιστα. Μία ακόμη γεύση που θα τη λανσάρει. Μία ακόμη γεύση που θα λασάρει, παιδιά, είναι το ούζο, από ό,τι έμαθα εδώ. Γενικά, επειδή ο κόσμος έρχεται εδώ πέρα και του αρέσουν πολύ τα περίεργα παγωτά, μας κάνουν και πολλές προτάσεις οι καταναλωτές. Δηλαδή, για πολλούς κάνουμε δοκιμές για να φτιάξουμε γεύσεις που μας ζητάνε και συνέχεια είμαστε στη διαδικασία παραγωγής καινούριων. Έρχονται και ξένοι τουρίστες και θα κάνεις ένα μνημόνιο. Θα είναι light. Μπορεί να μην έχει και τίποτα από το μνημόνιο. Δεν είναι αέρας, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Αν βγαίνουμε πραγματικά από το μνημόνιο, μήπως βγάλουμε και μια γεύση μνημόνιο. Να την αυτό, τρώμε. Αυτό, γεύση μνημόνιο. Επαιτειακή θα είναι αυτή η γεύση. Και είσαι κοινωνάνθη. Επαιτειακή σίγουρα. Θα είμαστε όλοι νονοί εδώ πέρα. Μιχάλη, μνημόνιο. Μου σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και το Φάνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε παγωτό και στο στούντιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όχι μόνο, περιμένουμε κι άλλα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε και από τον Φάνη τον Καραμπατζάκη.